Είναι προφανές ότι θα κάνουμε το πάνω στη αλήθεια τελικά, να μην μείνει στο σκοτάδι. Άρα, αν με ρωτάτε αν θα κάνετε μετά τις εκλογές και με μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρόταση για προανακριτική επιτροπή, θα κάνουμε πρόταση για προανακριτική επιτροπή, βεβαίως. Το ζήτημα των υποκλοπών απασχόλησε την ερώτηση του Γιώργου Σαχίνη και της Κρήτη TV προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του από τη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψω στις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές. Αν και υπάρχει μία ακόμη διάσταση, εκφοβιστικές αγωγές σε μέσα ενημέρωσης ή δημοσιογράφους από κυβερνητικά στελέχη ως προληπτική λογοκρισία να μην ασκείται κριτική στο έργο τους. Συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή αυτό το διάστημα. Δεν έχουν κληθεί σε αυτήν δύο επίσης συνάδελφοί μας που παρακολουθούν το, ο κύριος Κουκάκης, ο κύριος Μαλιχούδης. Δεν έχουν κληθεί πάροχοι που φέρονται να έχουν λογισμικό για παρακολουθήσεις. Δεν έχει κληθεί ο παραιτηθής κύριος Δημητριάδης. Δεν έχει κληθεί ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, ο Πρωθυπουργός. Θέλω λοιπόν να μας αποσαφηνίσετε σήμερα τρία ζητήματα. Τι πραγματικά περιμένετε από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή? Το δεύτερο, αν αύριο είστε η κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργασίας, θα προχωρήσετε σε προανακριτική επιτροπή? Και σας άκουσα και σήμερα να επαναλαμβάνετε για την ύπαρξη ποινικών ευθυνών. Αυτό αφορά και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, συναφώς, επειδή μιλήσατε για μείζωνα αντιδημοκρατική εκτροπή. Καλέσατε και τους πολίτες να διαφυλάξουν με το ακροτελεύτιο άρθρο το Σύνταγμα. Οι εκλογές είναι ένα θέμα που έχετε βάλει για να αλλάξει μοίρα, όπως λέτε, του ελληνικού λαού. Αυτοτελώς αίτημα παραίτησης του κυρίου Μητσοτάκη με τέτοια αντιδημοκρατική εκτροπή υπάρχει? Ευχαριστώ. Τι εννοείται αυτοτελώς? Να ζητήσετε την παραίτησή του, αφού είναι αντιδημοκρατική εκτροπή βαθύτατη, όπως είπατε. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, έχω ζητήσει την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διενέργεια εκλογών, όπως γνωρίζετε. Διότι θεωρώ ότι προέχει η μεγάλη εικόνα που είναι η πορεία της χώρας συνολικά. Και διότι ανεξάρτητα από το αν ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι θα βρεθεί απέναντι στην ετοιμιγορία δικαστών, θα βρεθεί σίγουρα απέναντι στην ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Και αυτή είναι η βαρύτατη πληρωμή για κάθε πρωθυπουργό, ξέρετε. Και θέλω, επιδιώκω, ζητώ αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Είπα σε μια ερώτηση που έγινε στην αρχή της συνέντευξής μας ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε παραιτηθεί μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Δεν αποφάσισε να το κάνουν, δεν αποφάσισε ο ίδιος, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δικό του ζήτημα, πλέον το Κυριάκος Γκέιτ, που λένε κάποιοι, είναι Νέα Δημοκρατία Γκέιτ, είναι σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του επιδιώκει να λάμψει η αλήθεια για την υπόθεση των υποκλοπών. Με ρωτήσατε τι περιμένω από την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν περιμένω απολύτως τίποτα. Απλά περιμένω να δω πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Πόσο πιο βαθιά μπορεί να εξευτελίσει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πόσο πιο βαθιά μπορεί να εξευτελίσει τη λογική της δημοκρατικής λογοδοσίας και της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Την αξία της κοινοβουλευτικής ευθύνης. Και πόσο πιο βαθιά μπορεί να οδηγηθούμε σε αδιανόητου τύπου απειλές που εκτοξεύονται περιφυλάκησης σε όποιον δεν τηρήσει την ομερτά που τηρείται στους κανόνες της μαφίας και όχι σε δημοκρατικά ευνοούμενες πολιτείες. Να μάθουμε τη διπλή, αν θέλετε, πτυχή του σκανδάλου. Γιατί η πρώτη πτυχή του σκανδάλου είναι η παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων και δεν ξέρουμε πόσον ακόμα. Αναφερθήκατε σε 7 πολιτικά πρόσωπα που έχουν διαρρεύσει στην έγκριτη εφημερίδα Καθημερινή και δεν έχουν διαψευθεί. Αντιθέτως, διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι σαν να το αποδέχονται ότι υπάρχουν. Δεν λένε δεν υπάρχουν άλλες παρακολουθήσεις, λένε δεν υπάρχουν κάτι που να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αυτός δεν γνωρίζει τίποτα τελικά.
Όλα τα γνώριζε ο Ανιψιός του. Αυτός τίποτα δεν γνώριζε. Και ο κύριος Κοντολέων. Αυτός δεν είχε ιδέα. Αν δεν είχε ιδέα, είναι ένας ανάξιος πρωθυπουργός. Να διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα δημοκρατικής τάξης και εθνικής ασφάλειας. Οι ποινικές ευθύνες αφορούν και τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Πρόεδρε. Η Προανακριτική Επιτροπή θα πρέπει να διελευκάνει και να διερευνήσει ποιοι έχουν ευθύνες. Ποιοι έχουν ευθύνες και να αποδώσει το πόρισμά της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.